awesome reviews, φίλοι μου. Spooky review με Universal Monsters Frankenstein. Το τέρας του Frankenstein, λοιπόν, στην περίφημη σκηνή που ήταν με το κοριτσάκι, ως θυμάστε, και κάποιος το λουδάκι πήγε να το δώσει και το κοριτσάκι νομίζω τρομοκρατήθηκε και κάτι έγινε και κατά λάθος έκανε κάτι αυτός και το κοριτσάκι λιποθύμησε, θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος αν πέθανε ή κάτι τέτοιο, αλλά ήταν μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή η οποία είναι στο κλασικό Frankenstein της Universal, το οποίο είναι μια από τις πιο ωραίες κλασικές ταινίες γενικά. Το νύχτη Frankenstein ήταν κάπως καλύτερο, πιστεύω, αλλά και το Frankenstein το original που ήταν το πιο έτσι κοντινό και στο βιβλίο, να φανταστώ κιόλας, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θέλω κάποια στιγμή να το διαβάσω. Αυτά τα βιβλία είναι όλα για διάβασμα, είναι πολύ ωραία βιβλία, το Δράκουλα, το Frankenstein και όλα αυτά. Γνωρίζουμε όλοι λοιπόν την ιστορία με το τέρας του Frankenstein, γιατί όλοι μπερδευόμαστε και λέμε Frankenstein. Κανονικά δεν είναι ο Frankenstein αυτός, έπρεπε να γράφει The Monster, το πιο σωστό. Όπως εδώ, Universal Monsters π.χ., αλλά δεν ξέρω αν δεν θέλω να μοιάζει ο τίτλος, τέλος πάντων. Αυτός δεν είναι ο Frankenstein, είναι το τέρας του Frankenstein. Απλά το τέρας, έτσι λέγεται. Δεν είχε όνομα ο φουκαράς που δημιούργησε από τα διάφορα κομμάτια ο Dr. Frankenstein. Δεν του είχε δώσει κάποιο όνομα. Και τέλος πάντων, δημιούργησε αυτό το πλάσμα το οποίο ήταν από κομμάτια από διάφορους νεκρούς. Ήταν ένα από τα πρώτα πιο κλασικά ζόμπι που συναντάμε σε ταινίες τρόμου παλιές. Ένα όμως ζόμπι διαφορετικό από τα άλλα, το οποίο ένιωθε, ας το πούμε, έκανε, δηλαδή κατάφερε και ο δόκτορας και ζωντάνεψε ένα νεκρό πλάσμα από διάφορα κομμάτια όμως και δημιούργησε τον τυπά από εδώ πέρα, όχι βέβαια έτσι κάπως, αλλά ξέρετε πως είναι γενικά, με τον Μπόρις Κάρλοφ ήταν, η πρώτη ταινία ήταν νομίζω με τον Μπόρις Κάρλοφ, ναι, κλασικός πάνω σε αυτό το ρόλο, τέλος πάντων, Frankenstein. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο καινούργια pops από τη σειρά Universal Monsters και αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα από το logo εδώ πέρα, το αλλάξανε. Προτιμάω προσωπικά να δω το κλασικό Universal Monsters logo, όπως είναι πίσω από ένα Funko Pop τον αόρατο άνθρωπο και τον έκανε και review τις άλλες. Τον έκανε κάπως νωρίς μάλλον. Τέλος πάντων, νούμερο 607. Είναι φωσφορούχος, Glows in the Dark. Δεν ξέρω αν θα κάτσω να δούμε τώρα το Glow in the Dark το effect, γιατί θέλει, ξέρεις, θα δοκιμάσω. Όχι, ψέματα, δεν έχω και το φακό μου διαθέσιμο. Τέλος πάντων, το Glow in the Dark είναι πάρα πολύ καλό, το είδα. Στο πρόσωπό του φωτίζουν το πρόσωπό του, τα χέρια του. Ίσως αν μπορέσω να αποστάρω κάποια φωτογραφία, θα δούμε. Έχει πολύ καλό glow, τέλος πάντων, effect. Αν σας ενδιαφέρει. Το ήθελα πολύ αυτό το κομμάτι. Είχαν βγει και παλιότερα κάποια Glow in the Dark, τα οποία φαίνονται και εδώ πίσω. Δεν τα πίσω, το κακό είναι στις λίστες που μας δίνει η Funko στα κουτάκια. Δεν λένε ποιο είναι Glow in the Dark Special Edition, απλά σου δείχνουν τα σχέδια τα οποία βγήκαν. Ο Dracula ο κλασικός είναι αυτός. Frankenstein, ο κλασικός επίσης, που είναι με τα χέρια έτσι, ξέρεις, πλωμένα. Η νύφη του σαφώς εδώ πέρα, The Bride of Frankenstein, που έχουν βγει αυτά και τα δύο σε Glow in the Dark, τα οποία είναι σπάνια πλέον, είναι vaulted κομμάτια. Ο Λυκάνθρωπος, ο Wolfman, η Μουμιά και το πλάσμα της Μαύρης Λίμνης, το οποίο το έχω και σε Glow in the Dark, το έχω κάνει πριν χρόνια review. Αν κάποιοι θέλετε να το ξανακάνω review κάποια στιγμή, δεν έχω πρόβλημα, γιατί το παλιό βίντεο, ξέρετε, ήταν κάπως χάλια, να πω την αλήθεια, ήταν το πρώτο μου βίντεο και ξέρετε. Εδώ είναι λοιπόν η λίστα με τους χαρακτήρες, οι οποίοι υπάρχουν κι άλλοι. Έχουν βγει και πιο ανανεωμένος Δράκουλας, έχουν βγάλει μια νέα σειρά, τέλος πάντων, από αυτήν εδώ πέρα, από τα τέρατα γενικά το Universal, το κουτί στα πλάγια, ο κωδικός για τη γνησιότητα εδώ πέρα, για όσους αναρωτιέστε, είναι αυτό που μας κάνει να ξέρουμε ότι το φάγκο μας είναι γνήσιο. Οπα, θα μας πέσει, άντε καλά. Θέλω να κρατάω το κουτάκι όσο πιο καλά μπορώ, να μην τα τσαλακώσω, ξέρετε. Εδώ πέρα υπάρχει μια μικρή σκονίτσα, θα έλεγα. Τέλος πάντων, τα κουκιά λίγο πολύ, ξέρετε. Και ήρθε η ώρα να τον ανοίξουμε, να τον δούμε πως είναι έξω από το κουτί, γιατί αυτό είναι το review. Πάμε λοιπόν να τον ανοίξουμε. Πολλοί τα ανοίγουν από κάτω πολλές φορές για να μην τσαλακώνεται το κουτί. Αν και αυτό πάει να τσαλακωθεί από ό,τι κατάλαβα εδώ. Τέλος πάντων, θα βαριέσαι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν πεις ότι είναι φιγούρες που πριν μπουν στο κουτί ανοίχτηκαν κανονικά. Δεν πεις ότι ξέρεις. Δεν τα σφραγγίζουμε ζηλοτέιπ ή φάντο γενικά. Ούτε με ζηλοτέιπ ιδιαίτερες κτλ. Ξέρετε. Και έτσι λοιπόν. Ξέρετε τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Να τα αφήσουμε εδώ πέρα. Να βγάλουμε τη φιγούρα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Τη φιγούρα να το μεθολούμε πιο πολύ. Δεν μας απασχολεί κάτι ιδιαίτερα άλλο. Το πλαστικό εδώ πέρα, το οποίο είναι το κουτί του.
Και εδώ είναι η φιγούρα μας λοιπόν, σε όλο το μεγαλείο. Το τέρας του Φράγκενστάιν που κρατάει το λουλουδάκι, το οποίο πήγαινε να το προσφέρει στο κοριτσάκι και έγινε ένα τραγικό ατύχημα. Το κοριτσάκι, κατά λάθος, βασικά νομίζω λιποθυμάει το κοριτσάκι. Και το είδαν στα χέρια του και νομίζω ότι έπαθε κάτι κακό. Και όλοι τρομοκρατήθηκαν σαφώς και άρχισαν να κυνηγάνε το φουκαριάρικο το τέρας, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, ας πούμε. Οι μπότες εδώ πέρα οι τεράστιες. Ο λόγος, δεν ξέρω αν ξέρετε για την ταινία, αλλά ο λόγος που του βάλανε τέτοιες μπότες και πλέον όταν βλέπεις ένα τέρας, το σατυρίζουν σε κάποιες ταινίες από τα κλασικά τέρατα, το κάνουν με τεράστια παπούτσια, είναι γιατί ήθελε να δείχνει ο Μπόρις Κάρλοφ πιο ψηλός, ο ηθοποιός, ώστε να φαίνεται πιο τρομακτικό. Ξέρεις, έτσι πιο γιγαντιαίος ότι ήταν. Ήταν ένας τρόπος να δείξουν ένα εφέας, το πούμε, και ταυτόχρονα τέριαξε κιόλας με την όλη φάση με το τέρας του Φράγκενστάιν. Τα πράσινιάρικα χέρια του εδώ πέρα, το κεφάλι γυρίζει μόνο έτσι και έτσι, ξέρετε, Funko Pop, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι το novelty της ιστορίας, δηλαδή, έχω μια φιγούρα από τα Universal Monsters, αυτό είναι. Σε καλή φάση είναι η μπογιά του, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερα προβληματάκια, ψηλό αστραδάκια εδώ και εκείνα από τις μπογιές, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, βγαίνουν τόσα πολλά κομμάτια γενικά, δεν είναι απίστευτη αμάν. Κάτω είναι τα logos γνησιότητας. Ξέρετε, νούμερα κτλ. Άμα ενδιαφέρεστε γι' αυτό, ή κάτω από το κεφάλι θα το βρείτε, ή στα πόδια του από κάτω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα μου αρέσουν τα δύο τα τέτοια. Κλασικό στοιχείο του τέρατος του Φράγκενστάιν. Εδώ πέρα και εδώ πέρα. Οι βίδες στο λαιμό του. Προφανώς είχε δυσκολία με το θέμα του κεφαλιού ο δόκτωρας και το είπε να τον βιδώσει καλύτερα το κεφάλι. Και έτσι έχουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το οποίο μια μισολίνα, το οποίο το περάσουν από εδώ πέρα έτσι. Βλέπουμε τις σουλιές του εδώ, τις πληγές του γενικά και τα ράματά του εδώ πέρα. Πως είναι, που τον έφτιαξε ξανά. Καρτάει εδώ πέρα το λουλουδάκι του. Και εδώ έχουμε ουλή, επίσης, γενικά. Μ' αρέσει το μεταλλικό εδώ πέρα το τέτοιο. Αυτά είναι όπως την ταινία, ξέρετε λίγο πολύ. Τέτοια φάση, δηλαδή. Η μπουγιά γενικά είναι πολύ ωραία. Μαύρο το παντελόνι του. Γυαλιστερά, μαύρα τα παπούτσια του. Πιο γυαλιστερό, έτσι κάπως αυτό είναι. Το γκρι σακάκι του. Πράσινη μπλούζα μέσα γενικά. Τα κλασικά, ξέρετε, trademark μάτια της Funko, τα οποία είναι έτσι ακριβώς. Η λεπτομέρεια είναι κάπως πιο καλή από τα παλιότερα Funko, βέβαια. Άρα και τα παλιά έχουν σαφώς πολύ ωραία λεπτομέρεια αυτά. Τα πρώτα Universal Monsters δηλαδή που βγάλανε. Πολύ ωραία μπορώ να πω. Γενικά, πολύ καλή φιγούρα. Αν θέλετε, αν είστε λάτρης των κλασικών horror, έτσι όπως εγώ είμαι, ας πούμε, με τα Universal Monsters κτλ. Τα classic horror monsters, τα οποία είναι. Ξέρετε, ήταν όλα αυτά η αρχή για να βλέπουμε τις πιο νέες ταινίες τρόμου. Γενικά, όλα βασίστηκαν λίγο πολύ πάνω σε αυτά τα τέρατα, τα κλασικά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σαφώς δεν είναι όλα το ίδιο. Δεν μιλάμε ότι σενάρια κάνει το ίδιο κτλ. Ξέρετε, θέλω να πω ότι πήραν πολλές ιδέες από τους παλιούς. Μπορεί να μην το παραδεχτείτε μερικοί και να πείτε, α, δεν είναι έτσι, αλλά όμως έτσι είναι. Πήραν πολλές ιδέες. Λοιπόν, αυτό ήταν και το review μας, φίλοι μου, με το τέρας του Φράγκενστάιν. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Τσεκάρετε το Empire Store. Με το κωδικό TOSOM θα έχετε 10% έκπτωση. Όσοι μπείτε μέσα στο link κάτω στην περιγραφή. Έχει πολύ ωραία πράγματα, βινίλια κτλ. Και μπορεί να βρείτε και Halloween πράγματα τώρα με την εποχή. Εντάξει, εκεί με το παιδί. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να φέρει, γιατί έχει φέρει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και vintage gaming πράγματα και όχι μόνο κτλ. Αυτά από μένα. Σας χαιρετώ από ακόμα ένα βίντεο μου, φίλοι μου. Και θα τα πούμε στο επόμενο review μας ή βίντεο, οτιδήποτε. Gaming video θα δεν ξέρω κτλ. Μέχρι τότε, χαιρετώ. Από μένα και το τέρας του Φράγκενστάιν, δηλαδή. Γεια σας.